Εδώ, καλημέρα, καλή Σαρακοστή να έχουμε. Παιδιά, καλή Σαρακοστή. Τι έχουμε. Πράγματι, μέσω δημοσίευματος της Süddeutsche Zeitung πάμε πάλι και βλέπουμε ότι αναγράφεται «Θησαυρίσαμε στην Ελλάδα, από την Ελλάδα». Δηλαδή, αναφέρονται στα εξοπλιστικά προγράμματα, το χρήμα που έπεσε τότε για να πάρουμε τα Leopard, τα Phantom, τα 1,7 δισεκατομμύρια θυμούμε, και μέσω της Φεροστάλ τα υποβρύχια 1,6 δισεκατομμύρια, όπου μόνο εκείνος ο Τσοχαντζόπουλος έχει βρεθεί προς το παρόν μέσω δικαιοσύνης και μέσω της, των επιτροπών και των ανακριτικών και της Βουλής. Από διοπομπέως τράγος δηλαδή, όχι ότι... και το πόθεν έσχες καταλήγει στη Διονυσία Αεροπαγίτου, σε ένα από τα σπίτια, που περίπου είναι 10 τα σπίτια. Μάλιστα. Πάνε όπως με τη μέθοδο Αλ Καπόνε, δηλαδή, του βρήκανε τα φορολογικά, διότι τα χέρια που στάζανε αίμα δεν τα βλέπανε, δεν υπήρξε μάρτυρας, κανείς δεν άνοιγε το στόμα του, όπως και εδώ το 2009 και μετά δεν είδαμε έναν υπουργό να αναλάβει την ευθύνη, να υπογράψει και να πει πρέπει κάποια έργα να ξεκινήσουν ή να περατωθούν, γιατί κάποια που είχαν συμβάσεις με την, αυτή την αποφράδα της Ζήμες δεν έχει έργο τελεσφορήσει από εκείνη την εποχή και μετά. Και ακούσατε για μετρό ότι 17 σταθμοί θα είχαν τεθεί σε λειτουργία, ούτε σηματοδοτήσει, ούτε τα εισιτήρια δεν μπορούν να χτυπήσουν. Ακούγαμε για μετά τις γιορτές κάτι θα γίνει, ακόμη δεν έγινε όμως. Και πάμε στο ότι δόθηκε ένα πράσινο φως, ίσως είναι έτοιμο από το ελεκτικό συνέδριο. Από εκεί και πέρα, τα έργα αυτά που παραμένουν ατελή, που δεν βλέπουμε να τίθενται ποτέ σε λειτουργία, γιατί φοβούνται πλέον τι, και φυσάνε και το γιαούρτι, το χυλό που καίει, και φυσάνε και το γιαούρτι οι πολιτικοί. Δεν ξέρω. Υπάρχει Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού. Υπάρχει η κεφαλαιογορά. Κανένας από όλους αυτούς, υπάρχουν τα πρόστιμα, οι εξοδικαστικοί συμβιβασμοί υπάρχουν και δεν βλέπουμε κανένα να κινείται, να έχει πει στις Ζήμες έλα εδώ, έχεις κάνει αυτό και αυτό και υπερκοστολογούσες. Εδώ υπάρχει αυτές τις μέρες που μιλάμε η διαδικασία όπου πάλι έχουμε τις διαφωνίες ανακριτών εισαγγελέων και τα ανάπαλλην για τα πρόσωπα του ΟΤΕ. Ένας ευρέθη αφού άνοιξαν τραπεζική του λογαριασμοί με 400.000 ευρώ. Γιατί είχε πει εκεί ο άνθρωπος του Μαυρίδη και του Χριστοφοράκου σε 170 πρόσωπα περίπου στον ΟΤΕ τα δίναμε. Λαδώσαμε και τόσους στον ΟΤΕ. Να δούμε, μόνο με απαγόρευση εξόδου θα καταλήγουμε από τους 9 στους 3 και θα διαφωνούμε κύριοι άτεγκτοι δικαστέ. Δεν συμμαζεύεται το πράγμα, διότι στην Ελλάδα από το 1959 κλείσαμε το Γραφείο Αποζημιώσεων, ενώ στην Αμερική πάει η τάδε εταιρεία γερμανική και της λέει εδώ οφείλεις από τότε, από Β' Παγκόσμιο. Εξοδικαστικά τα κούμπησε 1,7 περίπου δις στην κεφαλαιοαγορά της Αμερικής για να μπορεί να δράσει στο εξής, για να ανοίξουν οι αγορές της Αμερικής. Εδώ λένε σκέπτονται αυτή τη στιγμή κάπου 170 εκατομμύρια να ζητήσουν τις Ζήμενς εξοδικαστικά και ίσως η βιομηχανία αυτή το δεχτεί για να μας πούν οι Γερμανοί βιομηχανείς να κοίτα που συνεισφέρουμε τώρα εμείς που πρώτη-πρώτη θα μπαλώσουμε τα χάλια σας, αλλά οι γερμανικές αποζημιώσεις και τα λοιπά, έτσι όπως η πολιτεία και η δικαιοσύνη πρόδωσε το ζήτημα από το 2001 και από το 1959 που ξαναφερόμεθα εδώ το θυσόν των ευκαιριών περί αποζημιώσεων, θα βρεθεί βλέπω το σε υπό παράγραφο θα έλεγα του νέου μνημονίου, εκεί μέσα κάπου θα αναφέρεται ένα κάτι λίγο και θα λήξει το ζήτημα περί αποζημιώσεων. Από εκεί και πέρα τι κάνουμε, 375 εκατομμύρια ευρώ βλέπω να τα ξαναγυρνάμε στη Γερμανία και δεν έχουμε ζητήσει ρήτρες. 3,3
Εκατομμύρια ευρώ ήταν οι ρήτρες για τους σταθμούς εκεί, αναβάθμιση επάνω στην Πτολεμαΐδα, Αγίος Δημήτριος, αν το θυμάμαι το τοπονύμιο. Ναι, έτσι είναι. Γιατί εκεί δεν ζητάνε ρήτρες, αφού έπρεπε να το παραδώσει. Μάλιστα. Ξεκίνησε το 6, έπρεπε να το παραδώσει το 7. Γιατί τώρα μου, σε ευχαριστούμε, σήμερα, σε ευχαριστούμε γιατί πολύ για τώρα. Για πόσο μακρύ είναι το χέρι της Siemens μέσα στο δημόσιο το δικό μας. Και μέσα στο δημόσιο. Τι εναγκαλισμός είναι αυτός, τι εναγκαλισμός. Και έλεγε ο προλαλής σας, αν ο νόμο δεν τον θυμάται, δεν τον ξέρει κανείς γιατί δεν ασχολείται με αυτά που ασχολούμαι εγώ, 16-08 του 50, περί καταχρηστών δημοσίου. Ας δημευθούν περί ουσίες. Μάλιστα, τώρα σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Δώρα. Να είσαι καλά.